Βουλευτές των δημοκρατικών αλλά και φεμινιστικές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξεγερθεί με την απόφαση του εφετείου στη Φλόριντα να επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση που θέλει μια 16χρονη κοπέλα ανώριμη να προβεί σε τερματισμό εγκυμοσύνης. 16-year-old in North Florida may be forced to give birth after an appeals court ruled just this week she is not quote mature enough to get an abortion. This has become the latest flashpoint in a state divided over access to abortions. Οι γονείς του κοριτσιού έχουν φύγει από τη ζωή. Ο νόμος στην πολιτεία ωστόσο ζητάει γονική συνένεση για να προβεί σε άμβλωση, αν και η ιατρική πράξη θεωρείται νόμιμη έως την 15η εβδομάδα. Η κοπέλα βρισκόταν στη 10η εβδομάδα της κοίησης όταν έκανε το αίτημα, το δικαστήριο όμως της απαγορεύει να την τερματίσει. If she's forced to carry a child to term that she does not feel she has the emotional, physical or financial capability to do, that could be extremely traumatizing. Η απόφαση του δικαστηρίου έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε όλη τη χώρα, με πολλούς να μιλούν για παραλογισμό της ετοιμιγωρίας, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη και ζητώντας από όλους να δώσουν μάχη για την υγεία και την ασφάλεια των γυναικών. That a woman is mature enough to have a kid and not mature enough to decide that she should have an abortion or not. Our governor calls us the free state in the union, and yet we are taking away the freedoms of our constituents through these policies.